Καλημέρα. Καλώς όρισα. Καλώς όρισα. Θέλω να σας στήσω την Τάνια Κέλλη. Μια κούκλα, Τάνια. Καλημέρα. Τι κάνεις, καλά. Να σε καλά. Καλώς ήρθες. Να σου πω. Όχι, αυτή είναι η γυναίκα. Ναι. Αυτή είναι η γυναίκα. Ναι, είναι. Δύο λεπτά. Πρόσεχε τα χεράκια της. Κοίτα το προσωπάκι της. Σε θαυμάζει ιδιαίτερα τώρα, νομίζω. Είναι και η φωνή της, είναι ο τρόπος που μιλάει. Είναι γυναίκα που μας κάνει πλάκα. Είναι γυναίκα και μας κάνει πλάκα, ε. Λοιπόν, η Τάνια... Γυναίκα, παιδί. Δεν είναι γυναίκα τώρα. Γεννήθηκα αγοράκι. Με την Τάνια είχαμε βρεθεί πριν από ένα χρόνο περίπου. Ναι, σε μια πρωτοχρονιά. Πρωτοχρονιά, κάναμε ένα σόου εδώ πέρα. Είσαι καλά. Μια χαρά. Μια χαρά. Τα έχω καμένα. Είναι... Και εγώ όταν την πρωτογνώρισα, δεν το πίστευα, διότι έχει μια γλύκα που δεν έχουν πάρα πολλές γυναίκες. Έχει θηλυκάδα, θηλυκάδα. Λοιπόν, θα μας λύσεις πάρα πολλές απορίες, Τάνια. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, Τάνια. Έχεις αισθανθεί ποτέ έρωτα για τον εαυτό σου, αισθανθεί αγάπη, έρωτα για τον εαυτό σου, όχι για τους άλλους, για σένα. Είσαι ερωτευμένη με τον εαυτό σου. Ναι. Μ' αρέσει αυτό που είμαι, μ' αρέσει το είδωλο που βλέπω στον καθρέφτη. Αυτό το είδωλο το έπλασες εσύ περισσότερο και λιγότερο στο χάρη στη φύση. Ναι. Και έτσι το χαίρεσαι περισσότερο γιατί έπλασες τον εαυτό σου. Χαίρομαι γιατί ναι, χαίρομαι γιατί είμαι αυτό που θέλω, χωρίς να έχω κάνει ποτέ κάτι το πολύ προχωρημένο επάνω μου και γιατί βλέπω την κοπέλα που θα ήθελα πραγματικά να είχα γεννηθεί έτσι. Όταν κοιτάξει κανείς την Τάνια, σίγουρα το πρώτο πράγμα που θα του περάσει από το μυαλό δεν είναι ότι κάποτε την έλεγαν Αντώνη. Ίσως αν είναι άντρας να πει «Ουάου, μια γυναίκα» και αν είναι γυναίκα να ζηλέψει την ομορφιά της. Η Τάνια τα αλεπορεί τη showbiz όπως μπορεί. Τραγουδάει, χορεύει, κάνει show, έχει αποδεχτεί τη διαφορετικότητά της. Ένιωθα αυτό που είμαι τώρα. Πιστεύω ότι είναι λάθος της φύσης να πω. Δεν ξέρω, δεν μπορείς να γεννηθείς αγόρι και να νιώθεις μέσα σου ότι δεν είσαι αυτό. Έχουν τα ίδια με δικαιώματα όπως έχει ο κάθε άνθρωπος. Είμαι φορολογούμενος πολίτης, ψηφίζω, κάνω ό,τι κάνει ο κάθε άνθρωπος. Στέκει για ένα βρώμικο και μας κάνει την εξομολόγησή της, όπως όλοι οι ξενύχτες, τις μικρές ώρες. Η μητρότητα σε απασχολεί ως ενδεχόμενο? Όχι. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που σκέφτομαι να είμαι μανούλα με ένα παιδάκι, να το προσέχω και αυτά. Δεν μπορώ να προσέξω τον εαυτό μου. Με προσέχει ακόμα η μάνα μου. Θα προσέξω εγώ, παιδί. Το έχεις πάρει απόφαση, δηλαδή. Ο γάμος έχει θέση στα σχέδιά σου? Όχι. Κοίτα, πιστεύω ότι ο γάμος δεν μπορεί να κάνει ευτυχισμένο ένα ζευγάρι. Ένα χαρτί είναι, ένας γάμος, τίποτα παραπάνω. Μπορείς να μείνεις και με έναν άνθρωπο χωρίς να παντρευτείς. Θα ήθελες η χώρα μας να είναι κάπως διαφορετική σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση? Εννοείται. Εννοείται. Όχι θα ήθελα, θα έπρεπε να είμαστε αρκετά διαφορετικοί και να μην είμαστε τόσα χρόνια πίσω. Είμαστε πίσω, πιστεύεις? Αρκετά χρόνια πίσω. Συντηρητική πολύ? Πολύ. Παίζει ρόλο η θρησκεία σε αυτό? Όχι. Παίζει τα μυαλά των ανθρώπων. Αυτό παίζει ρόλο. Τα οποία πώς είναι? Τα οποία σου είπα. Δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουμε. Είναι πολύ πίσω. Είναι πολύ ρατσιστές. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ ρατσιστές. Σα έτου κι όσα πάνε τράβαντος και του και παλιού σου κάνε τράβαντος πριν η νιώτη σου να φύγει τράβαντος η ζωή μας είναι λίγη τράβαντος και μη σε νοιάζει μια νύχτα μια χαράζει λα, 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 λα. Πραγματικά, Τάνια μου, θέλω να σε συγχαρώ πρώτα απ' όλα για την ισορροπία που διατηρείς. Είσαι, κατά την ταπεινή μου άποψη, από τους υγιέστερους ανθρώπους που έχω συναντήσει το τελευταίο καιρό και στέκεις πολύ καλά στο μυαλό σου. Και δεν μπορώ να μην εκτιμήσω το υπέροχο, ευαίσθητο και πολύ λεπτό σου χιούμορ. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις όλο μου το σεβασμό και όλη μου την αγάπη. Ευχαριστώ πολύ. Είπα και εγώ από την αρχή ότι είσαι μια τελείως διαφορετική περίπτωση από το τι μπορεί να περιμένει. Μοναδική. Λοιπόν, ευχαριστώ σε εσάς που μου κάνετε πολλά like στις φωτογραφίες μου, που σχολιάζετε, που γενικά με πάτε λίγο.